Με στον Αντάμοβιτς τώρα. Κάνει έξυπνη πάσα στον Μπαρπάρο. Αυτός έχασε την ισορροπία, τον βηματισμό του και πάει ο Ερμής στην αντεπίθεση. Τώρα για τον Μπριτζίτο που θέλει να μπει μέσα στην περιοχή από πλάγια θέση να περάσει. Ωραία άμυνα, πάρα πολύ καλή άμυνα από τον Κέζο. Από τους δύο πάγκους να δούμε τι οδηγίες δίνουν. Πρώτες οδηγίες για τον Κάρλος Κορμπεράν και τον Τόνι Κονσεϊσάο. Αντρέα Παυλίδη. Για την ώρα ήρεμα τα πράγματα στον πάγκο των φιλοξενουμένων. Περισσότερες οδηγίες από τον Κάρλος Κορμπεράν προς τους ποδοσφαιριστές του Ερμή. Ζητά πλαγιοκόπηση. Να δούμε τον. Από την περιοχή δίνει και πάλι στο Σταύρου. Έκανε το γύρισμα, διώχνει ο Παναγή και πάλι. Και τον χώρο να στείλει την μπάλα ακριβώς εκεί που ήθελε, νικώντας τον Βεσελόφσκι που δεν είχε, όπως είπες και εσύ. Αφού δεν έχουν δημιουργηθεί εκείνες οι προϋποθέσεις για κάτι καλό, είτε για τον Ερμή είτε για την Νέα Σαλαμίνα, η οποία αμήνεται τώρα. Μάρτινς, καλή πάσα για τον Αμπινίου, καλή σκέψη μάλλον, γιατί πρόλαβε ο Κέζος. Ο Κούσουλο. Γκλέζου να κρατάει, να πλησιάσει προς την περιοχή του Ερμή. Να βγάζει ωραία πάσα για τον Τσούρτσουλ στο σούτ του τελευταίου, η κόντρα πάνω στον Κέζο. Με τον Στυλιανού να δίνει τώρα για τον Μπενγκά. Μια Σαλαμίνα που βγήκε στην άλλη πλευρά, αλλά χωρίς να εκδηλώσει κάποια επίδεση που να απειλήσει τον. Κέζος. Εξαιρετική μπαλιά για τον Άλεξ. Κέζος κατέβασε με το στήθος και ψύχρεμα πάσα στον. Θέλει να μπει μέσα στην περιοχή από πλάγια θέση να περάσει. Ωραία άμυνα, πάρα πολύ καλή άμυνα από τον Κέζο. Μάτσι. Καθυστερεί λίγο, κάνει τώρα την πάσα εκεί που ήρθε ο Μαρτίνιου. Κοκέζος. Πάτημα από τον Κοτοπαγές, τον Κέζο και πάλι Μαρτίνιου. Μάτσι και τον βλέπει. Μάτσι, πάει κοντά του ο Κέζος. Θα το σταματήσει ο νεαρός. Γιατί ο Ερμής δεν αναπτύσσεται τα τελευταία λεπτά από αριστερά. Παίζει από δεξιά ή με ψάλτη με Κοτοπαγιές. Αυτό είναι το πλάνο, με ψάλτη. Από μακρινό Κυριακού. Αρουά Μπαρένα. Δεν μπορεί. Πιο ψηλά ο Αρτάμπε. Ο Χρυσής. Παίζει κάτι περισσότερο όσο αφορά καθυστέρηση στο πρώτο 45 λεπτό. Ο Κέζος για τον Ερμή. Και αν δεν αλλάξει κάτι δραματικό. Κόντρα πάνω στον Μπενκά. Κέζος τώρα για τον Άλμπα. Θα κερδίσει τις κόντρες. Για τον Τουρέ που έχει χώρο για σούτη. Κόντρα και πάλι στον. Το γύρισμα για τον Εγκλέζου. Χαμηλά η μπαλιά εκεί που είναι ο Κέζος. Εύκολα βγάλε άμυνα για τον. Μαρτίνιουκ εισέλθει να δοκιμάσει. Γίνεται και μια συνεννόηση απέναντι με τον Πάγκο. Να δούμε αν θα προκύψει και δεύτερη αναγκή του Κορμπεράν. Θα μας πει σε λίγο ο Χρήστος ποιον θα αντικαταστήσει. Ψαλτής. Γκραντίν. Κέζος τον Μαρτίνιουκ. Παγιά απέναντι εκεί που ο Κότο Παγιές. Το τέλος του παιχνιδιού.